Πόσους λόγους θα έχει. Εσείς με βρίσατε ποτέ? Όχι, ακόμα. Ο Νίκος από τα Γιατσά. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Ούτε ο κομμουνιστής. Ο Νίκος από την πλάτη μου λέει αυτός δεξιός. Αυτός λέει πολλά. Ο δεξιός κάνει παρέα και τέτοια. Και μπροστά από την πλάτη. Και μπροστά από την πλάτη. Το δεξιό μου το λέει κάτι με κατηγορεί. Με λέει ότι είμαι δεξιός. Αυτός ο οποίος δεν είναι αριστερός το λέει δεξιό. Έχεις το μαγαζί μας, τα λέει για σένα. Με ρουφιανέ, ξέρω. Δηλαδή. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά λοιπόν και εσείς. Γιατί να μαλώσει με κάποιον? Δεν μαλώνω, με βρίζουνε. Γιατί να σε βρίζουν αυτό? Έτσι γουστάρω. Ενώ ότι έχω την εντύπωση και μετά φεύγουνε και σε βρίζουνε. Όχι, με βρίζουν γενικώς. Αλλά εγώ χαίρομαι, ξέρεις, γουστάρω. Δηλαδή, αν δεν. Λέω ότι είσαι, δώσε μας ένα παράδειγμα πώς σε βρίζουν. Λέω ότι. Το χαβαλέ, έτσι. Όχι, λέω την κουφάλα, τον ναι, τον αγγιούμε. Ενώ τον υποστηρίζει και τον βοηθά. Όχι, μωρέ, δεν τον βοηθάω. Σιγά, τη δουλειά μου κάνω, σιγά μου τον βοηθάω. Γιατί δεν τον βοηθήσω? Τι με έκανε, τι είναι συγγενή μου, είναι. Εδώ το συγγενή σου δεν βοηθά. Το φίλο σου τώρα θα κάτσει. Άκουσα με τώρα. Αλλά εσεί και ο Γιαννιτσιώτη δεν με έχετε βρει ποτέ και μου το έχω παράξει. Το θέλει όμω. Το πινελίκι σου. Μια φορά ο Νίκο με έβρισε, αλλά είχε δει. Όχι, ανάγκη. Το γουστάρι του πινελίκι. Εξάρτηση είναι. Είχε δίκιο όμω που με έβρισε. Ξέρει τι τον έκανα. Τον Νίκο. Το χάλασα τη σχέση με έναν εκεί που κάνει το μασέρ εκεί στην Έδεσα. Πώ το λένε. Τον πρακτικό. Και με κράταγε μούτρα ένα μήνα. Ψιλοπράγματα. Α, τότε. Ναι, ψιλοπράγματα. Λοιπόν, λύθηκε το θέμα. Λύθηκε το θέμα. Γιάννη.